Θέλω να σου πω ότι στις αρχές του 2019, αν ναι. θυμάμαι καλά, εκεί 20 περίπου ή λίγο μετά το, ή τέλη του 18, αρχές του 19, ναι. η αισιοδοξία ήταν στις δημοσκοπήσεις αυτές που γίνονταν τις ποιοτικές όπως λέμε, ήταν το πρώτο συνέστημα που επέλεγαν οι πολίτες. Και λέγαμε τότε ήταν και η έξοδος από την κρίση, λέγαμε επιστροφή στην κανονικότητα, όλα αυτά τα ωραία. Δυστυχώς η ανασφάλεια και η απογοήτευση επέστρεψαν στις πρώτες θέσεις των δημοσκοπήσεων και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής της Διανέωσης, που κάνει πάντα πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, θα έλεγα καλύτερα έρευνες, διότι αυτή δεν είναι μια τυπική δημοσκόπηση. Καλημέρα κύριε Γεωργακόπουλε. Καλημέρα κύριε Γεωργακόπουλε. Πώς ξανά ήρθε η ανασφάλεια και η απογοήτευση στην κορυφή? Δεν έχουμε περάσει και πολλά, αλλά πάλι λες κρίσεις. Κοσμοϊστορικά γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι γενικά, διαχρονικά, κυρίως αρνητικά συναισθήματα δηλώνουν οι ερωτηθέντες όταν τους κάνουμε τις ερωτήσεις σε έρευνες. Ναι. Υπήρξε μία έκρηξη αισιοδοξίας πρωτοφανής στις αρχές της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ναι. Εκεί, στα πρώτους μήνες που ήμασταν κλεισμένοι σε καραντίνες, είχαμε την αισιοδοξία. 30% είχε φτάσει. Στην πρώτη θέση, ναι. Δεν ήταν μια αντίδραση της στιγμής, εκείνη τη στιγμή περιμέναμε που να αντιδράσουμε σε μια δύσκολη κατάσταση, πιστεύαμε ότι θα τα ξεπεράσουμε. Τα πηγαίναμε και καλά. Όμως, μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, μετά από δύο χρόνια πανδημίας πια, όπου οι αρχικές προσδοκίες διαψεύδονταν ξανά και ξανά και έχουν περάσει πλέον δύο χρόνια και δεν έχουμε τελειώσει. Και με 8 μήνες ενεργειακής κρίσης και ένα δίμηνο και πολέμου. Και στην αρχή που όταν κάναμε την έρευνα είχε ήδη αρχίσει το κύμα της ακρίβειας πριν από την έναρξη του πολέμου. Ναι, βέβαια. Ανασφάλεια, απογοήτευση, θυμός, τα πρώτα συναισθήματα που αισθάνονται οι Έλληνες. Βέβαια υπάρχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στις πληθυσμιακές ομάδες, φαντάζεται κανείς. Ότι ας πούμε όσοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ το μήνα, το πρώτο συνέστημα που νιώθουν είναι η αισιοδοξία. Αλλά για το γενικό πληθυσμό τα αρνητικά είναι τα πιο έντονα συναισθήματα. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι στο ερώτημα ποιες θεωρείτε ως μελλοντικές μεγάλες απειλές για τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές, ξαφνικά στην πρώτη θέση είναι ο πόλεμος. Σωστά. Την κάναμε αυτή την ερώτηση το Φεβρουάριο, που κάναμε και τη μεγάλη έρευνα, και τότε για τις απειλές του κόσμου, οι Έλληνες έβλεπαν πρώτη-πρώτη την κλιματική αλλαγή. Ναι. Κάτι το οποίο είναι διαχρονικό, πιστεύουμε ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, μας αγγίζει, είναι καθολική η εικόνα αυτή, η αντίληψη αυτή. Όμως επαναλάβαμε την ερώτηση μετά την έναρξη του πολέμου, γιατί μαζί με άλλες τέσσερις, γιατί πιστεύαμε ότι κάποιες, λόγω συγκυρίας, κάποια πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει. Και πλέον οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν σημαντικότερη απειλή τους πολέμους και τις συγκρούσεις. Ναι. Ένας στους τρεις δηλώνει νούμερο ένα απειλή αυτό το πράγμα. Ενώ πριν πού ήταν αυτό το ποσοστό και σας ρωτώ γιατί δίπλα έχουμε την Τουρκία. Άρα εμείς πάντα λίγο είχαμε στην άκρη τη σκέψη μας μήπως γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Πριν ήταν στο 13% αυτό και τώρα το 33%. Έχει το ξεφτεί ψηλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς τότε δεν το βλέπαμε ούτε στα πρώτα. Ναι, βέβαια, γιατί δεν είχε κανένα τον πόλεμο στο μυαλό του ως κάτι πρακτικό. Τώρα το ζούμε σε καθημερινή βάση. Επίσης, αυτό που μου κάνει εντύπωση, κύριε Γεωργακόπουλε, είναι στην. Ζήτησαν οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα από τους πολίτες να μας πούν 8 λέξεις που ο χαρακτηρισμός σε αυτές είναι καλό ή κακό. Οι Ρώσοι, λοιπόν, συμπληρώνουν ένα 48,7% καλό. Σωστά. Σωστά, βεβαίως. Αυτό ήταν πάλι το Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου. Δύο εβδομάδες πριν, όταν είχαμε ξανακάνει ήταν την 58. Έρευνα, ήταν 58. Και πριν από μερικά χρόνια ήταν 77. Το συνειδητοποιούμε. Έπεσε, αλλά δεν έβλεπε. Πρόσεξε, και κατάρρευση. 77,4 ήταν πριν από δύο χρόνια περίπου. Καλή η Ρώση. Πριν τον πόλεμο ήταν, πόσο είπαμε, 50. 58% πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και τώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος εξακολουθεί και είναι 48,7. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν βλέπουμε και καμία κατάρρευση για τις
παρά τις φρικαλαιότητες, παρά τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία κατηγορούν τον Πούτιν, κατηγορεί όλη η Δύση τον Πούτιν, έχουν φτάσει πάνω από 6.000 καταγγελίες ήδη στο δικαστήριο της Χάγης και ζούμε μέσα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες όλες αυτές τις φρικαλαιότητες που γίνονται μετά τη ρωσική εισβολή. Παρόλα αυτά εκεί, εμείς Ρωσία. Να πούμε, αξίζει να πούμε ότι η ερώτηση μιλάει για Ρώσους. Για Ρώσους, ναι. Ρώσους. Όταν κάνουμε την ερώτηση για προσωπικότητες και ειδικά για τον Πούτιν, η κατάρρευση των ποσοστών εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα δηλαδή έχουμε φιλικά, αυτό εντάξει δεν με πειράζει προσωπικά, έχουμε φιλικά συναισθήματα προς τους Ρώσους, έτσι, όχι όμως προς τον Πούτιν. Έχουν μειωθεί και τα φιλικά συναισθήματα προς τους Ρώσους. Να πούμε ότι για πρώτη φορά σε έρευνα, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, τα φιλικά συναισθήματα, τα θετικά συναισθήματα προς τους Αμερικανούς είναι ψηλότερα σε ποσοστό από τα ποσοστά προς τους Ρώσους. Ναι, βλέπω ότι ο Πούτιν είναι 18,8 μόνο θετικές ψήφους, θετικές απόψεις, ενώ ο Biden έχει 28% θετικές απόψεις. Και επίσης, δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο Πούτιν είχε 41%, μάλλον δύο χρόνια νωρίτερα, ο Πούτιν είχε 41% θετικές απόψεις. Άρα έχει μία σημαντική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πρώτος με διαφορά είναι ο Μανώλης ο Μακρόν, να το πούμε ο Μανολάκης. Ο Μανώλης, 65,1% θετικές απόψεις. Και δεύτερο, και μου κάνει εντύπωση, κύριε Γεωργακόπουλε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τον αγαπήσαμε ξαφνικά. Άλλο. Δεν θα το έλεγα, γιατί με την εξαίρεση του Μακρόν, ναι, όλα τα άλλα ονόματα που είχαμε βάλει από διεθνείς ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες έχουν περισσότερες αρνητικές απόψεις από ό,τι θετικές. Αλήθεια είναι και αυτό. Και στην περίπτωση του Ζελένσκι και στην περίπτωση της Μέρκελ, του Σόλτς, όλοι έχουν περισσότερες. Ακόμη και τη Σούρσουλα, που δεν πολύ ενοχλεί κανέναν. Τη Σούρσουλα Βον ντερ Λάιεν. 30 θετικές, 36,3 αρνητικές. Τζο Μπάιντεν, 28 θετικές. Καλά, πολλές. 45,8 αρνητικές. Αυτό το 5,7 Μέρκελ, που έχει. 70,2 αρνητικές. Ναι, αυτό στον Έλληνα έχει αφήσει πολύ κακό αποτύπωμα η Μέρκελ. Παρότι δεν τη βλέπουμε ούτε σε πλάνο. Σωστά. Έχει την προηγούμενη δεκαετία. Τα μνημόνια. Το 5,7 που έχει θετικές απόψεις για τον Ερντογάν, ποιοι είναι, είτε μήπως έχετε καμιά εικόνα. Όχι. Μπορούμε να ψάξουμε τα ευρήματα, αλλά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ναι, ναι. Στις έρευνες μπορεί να απαντηθεί τα πάντα. Μάλιστα. Το συμπέρασμα είναι ότι κανένας. Τώρα, ο Μακρόν έχει τόσες θετικές απόψεις λόγω του Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, λόγω του το ότι μας έχει βοηθήσει την τελευταία χρονιά και αμυντικά, αλλά και με τις θέσεις που έχει πάρει κατά των Τούρκων. Λόγω της προσωπικότητάς του. Δεν ξέρω όλα αυτά μαζί. Λόγω της προσωπικότητάς του, πώς έχει αξιολογηθεί, αλλά λόγω του ότι εμφανίζεται. Ειδήσεις, η Γαλλία. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος της για εδώ και με αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε ειδήσεις, σε νέα από τα οποία έχουν να κάνουν με τα λειτουργικά, ναι, με τις σχέσεις με την θέση της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχει κατοχυρωθεί η Γαλλία ως ο πιο σημαντικός σύμμαχος της χώρας μας, ναι, με πολύ μεγάλη διαφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ που ακολουθούν. Το 65% λένε ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη σύμμαχος της Ελλάδας. Μάλιστα. Οπότε στη δικιά μας. Οπότε μάλιστα, αναβιώνει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία για ακόμη μια φορά. Αρκετά έντονα τα τελευταία δύο χρόνια είναι. Τώρα, αρκετά. Βλέπουμε και το Σόλτς. Βέβαια, εννοείται. Μου κάνει εντύπωση για το Σόλτς που δεν τον έχουμε ζήσει και πολύ έτσι και δεν έχει βγάλει και κανένα αρνητικό ακόμη για την Ελλάδα. 20,5 θετικές, 41,3 αρνητικές. Καλά, εγώ προσέξτε εδώ κάτι. Ένα 23% δεν ξέρω, δεν απαντώ. 9% για τον Σόλτς δεν έχω σχηματίσει γνώμη, δεν τον έχω ακουστά. Είναι, όπως παρατηρούμε σε όλες τις ερωτήσεις, όταν ρωτάμε, τους λέμε μια λίστα από λέξεις και λέμε αυτό είναι καλό ή κακό. Ναι. Οι Έλληνες για κάποιο λόγο, ακόμα και αν δεν ξέρουν, ακόμα και αν δεν έχουν γνώμη, παίρνουν ενστικτοδός να απαντήσουν αρνητικά. Ναι. Μάλιστα. Για όλους. Βλέπουμε για το σπίτι. Είναι αυτή η λογική ότι μας απειλεί όλος ο πλανήτης, τα ντόπια και ξένα κέντρα που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα πάμε λίγο στα κοινωνικά που έχουν ενδιαφέρον. Βλέπω καταρχάς ότι θεωρούμε πως το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στην Ελλάδα είναι εκτεταμένο. 87,8% λέει ναι. Αυτό έχει να κάνει και με το Me Too και με όλα αυτά που έχουμε ζήσει τον τελευταίο χρόνο. Προφανώς. Είχα να κάνει την ίδια ερώτηση
4 χρόνια πριν, τον Ιανουάριο του 2018, αυτοί που θεωρούσαν το πρόβλημα πολύ ή αρκετά τότε ήταν 65%. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτοί που θεωρούσαν πολύ μεγάλο το πρόβλημα πλέον έχουν διπλασιαστεί μέσα στα 4 τελευταία χρόνια. Ενδιαφέρον αυτό. Πολύ. Μπράβο. Και σημαίνει ότι πια τολμάμε να το αναδείξουμε και τολμάμε και να μιλήσουμε, όπως εφάνηκε από την τελευταία χρονιά. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται ότι σε ένα θέμα που έχει να κάνει με αυτό που λέμε κοινωνικά δικαιώματα, προχωράμε. Έχει πρόοδο η χώρα. Το 51,7% λέει ότι συμφωνεί να επιτρέπονται οι γάμοι μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών. Ακριβώς. Και είναι και πολύ αυξημένο το ποσοστό αυτών που συμφωνούν με την τεκνοθεσία. 38,9%. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε. Και να πω και κάτι άλλο, Χριστίνα μου. Ναι, επίσης, θυμόμαστε τι έγινε όταν έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Τι κακός χαμός είχε γίνει. Χαμός. Και τώρα συμφωνεί το 60,2%. Δηλαδή, γιατί η κοινωνία προχωράει. Πολύ... Θέλω όμως να, αν θυμάμαι καλά, κύριε Γεωργακόπουλε, σε ό,τι αφορά τους γάμους μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών, και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις σας ήταν σημαντικό το ποσοστό. Είχαμε ξεκινήσει, υπήρξε μια έκρηξη περίπου το 2016. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα. Όχι, τα ποσοστά προσέξτε, επειδή τα έχουμε όλα. Δηλαδή, τα έχω μπροστά μου. Το 2015 ήταν 36%. Το 2016 πάει 50%. Ξαναπέφτει. Μισό λεπτό. Ξαναπέφτει το 2018 στο 39%. Ναι. Ανεβαίνει το 2019 στο 40%. Και τώρα πάει στο 51,7%. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, είναι, μέσα ναι, σε λίγα χρόνια, πάρα πολύ καλό. Στο 15%. Και επίσης η τεκνοθεσία παιδιών από εκεί που ήταν στο 18% φτάνει στο 36%. Επίσης πολύ καλό. Διπλασιάστηκε. Και αυξήθηκε πολύ και το θέμα της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου από το 42% στο 60%. Ναι. Αυτό πώς το χαρακτηρίζετε, κύριε Γεωργακόπουλε, αυτή την, να το πούμε έτσι, την προοδευτική ματιά που έχουν οι πολίτες σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά δικαιώματα? Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, την οποία παρατηρείται και σε άλλες κοινωνίες. Αυτό που το θετικό και το αισιόδοξο, επιπλέον θετικό και αισιόδοξο, το οποίο το επισήμανε και ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ο κοινωνιολόγος, όταν παρουσιάσαμε την έρευνα στο Διεθνές Φόρουμ των Δελφών, είναι ότι μέσα στη συγκυρία, μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις και τραγωδίες, θα περίμενε κανείς, και έχει συμβεί σε άλλες κοινωνίες, οι Έλληνες να ταμπουρωθούν σε ένα συντηρητισμό. Ακριβώς. Να υποχωρήσουν δηλαδή. Όλα αυτά, τα εξωστρεφή προοδευτικά, όλες αυτές οι ιδέες λίγο προοδευτικές να υποχωρήσουν, να μπουν σε δεύτερη προτεραιότητα, να δούμε τι, να εγκλωβιστούμε, να μπούμε και στούμε στο καβούκι μας. Αυτό δεν φαίνεται ότι συμβαίνει. Ναι. Και αυτό επισημαίνεται και από αυτή την ερώτηση, αλλά και από άλλες απαντήσεις, άλλες ερωτήσεις. Έχει και να βέβαια, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί πρέπει σε λίγο να κλείνουμε. Τότε οι μισοί Έλληνες περίπου, 51%, εξακολουθούν να θεωρούν ότι η θανατική ποινή θα πρέπει να επανέλθει για ορισμένα εγκλήματα. Αυτό λίγο με σόκαρε. Ξέρεις γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα εγκλήματα του τελευταίου διαστήματος, ακούμε ζούγκλα. Το γεγονός ότι τα ισόβια είναι 17-18 χρόνια και μετά έξω. Και ο άλλος τρελαίνεται. Ιδίως όταν βλέπει τώρα να έχει σκοτώσει, αν έχει συμβεί, κάποιος να έχει σκοτώσει τα παιδιά του ή τη γυναίκα του ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί σε πιάνουν, που δεν είναι σωστό βέβαια, αλλά λειτουργεί το συνέστημα. Επίσης να πούμε ότι αυτό είναι λίγο πολύ διαχρονικό, έτσι. Ναι, διαχρονικό. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερες εποχές και υποδεικνύει το αίσθημα ασφάλειας που υπάρχει στην κοινωνία, το οποίο δεν είναι έντονο και υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια. Αλλά και στη Γαλλία οι μισοί Γάλλοι θέλουν την αναφορά της θανατικής ποινής, παρόλο που είναι κόντρα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και απαγορεύεται από την και Ευρωπαϊκή να πούμε Ένωση. Και κάτι θετικό όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πια μετά από 42 χρόνια ένταξης, το 64% θεωρεί την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θετική. Έχουμε επιστρέψει σε ποσοστά του ευρωπαϊσμού, σαν αυτά που είχαμε πριν από την κρίση των μνημονίων. Ναι. Είμαστε φιλοευρωπαϊκός λαός και οι συνέπειες που είχαμε δει τα 15, το 16 με το... την έκρηξη κάποιου αντιευρωπαϊσμού που βλέπαμε, δεν ξέραμε πώς θα, που θα πάει, ναι. Φαίνεται ότι έχουν σβήσει τελείως και πλέον είμαστε στο το χαμηλότερο 70-30. Ποσοστό ήταν τον Ιανουάριο του 2018 στο 30,5. Μάλιστα. Που έλεγε ότι είναι αρνητική η ένταξη της χώρας στην εκεί Ευρώ. Τότε είχαμε φτάσει, κοντέπαμε στο 50-50 να μείνουμε να φύγουμε. Ήταν πηγαίνει προς τα εκεί. Αλλά πλέον έχει αλλάξει τελείως αυτό και ένα τελευταίο που πρέπει
να το επισημάνουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μόνο μία ηλικία, μία ένα ηλικιακό γκρουπ που απαντάει πιο αντιευρωπαϊκά από όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι οι νέοι 17-24, αυτοί απαντούν όσο φιλοευρωπαϊκά απαντά γενικός πληθυσμός. Ναι. Είναι 25-39. Ναι, αλλά αυτοί είναι που είναι μέσα και στην αγορά εργασίας. Και οι επόμενοι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Αυτοί όμως... Άρα γιατί, που το αποδίδεται. Γιατί. Ήταν στις αρχές της κρίσης, το 10, ήταν είτε έφηβοι, είτε μόλις έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Και, και χρεώνουν το γεγονός ότι χάθηκε μια δεκαετία της ζωής τους. Ναι. Επηρεάστηκαν σε μια ηλικία που διαμόρφωναν και την προσωπικότητά τους και την ταυτότητά τους στην αγορά εργασία, στην κοινωνία. Πάρα πολύ από την κρίση. Πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες. Αυτό έχει αλλάξει σε αυτές τις ηλικίες, έχει βελτιωθεί ή παραμένει σταθερά αντιευρωπαϊκό? Έχει βελτιωθεί, αλλά είναι πιο αντιευρωπαϊκό από τις υπόλοιπες. Από όλες τις ηλικίες. Και να κλείσουμε με τους νέους ηλικίες 17 έως 24, οι οποίοι εκτός από την ανεργία, το αβέβαιο οικονομικό μέλλον, εντάξει, που είναι λογικό να το θέτουν. Έβαλαν πολύ ψηλά και το θέμα της έλλειψης ευκαιριών, λογικό βέβαια και αυτό. Αλλά και την κακή ψυχική υγεία, το 38,9%, δηλαδή 4 στα 10 παιδιά έχουν ένα πρόβλημα με την ψυχική τους υγεία, με την πίεση την οποία δέχονται, πολύ αρνητικό, πολύ αρνητικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν αντιληφθεί οι μεγαλύτερες ηλικίες για τους νέους, γιατί θέτουν οι νέοι οι ίδιοι το θέμα της ψυχικής υγείας, τα προβλήματα της ψυχικής υγείας σε ένα από τα 3 μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αλλά οι άνω των 65, ας πούμε, όταν τους ρωτάνε οι νέοι τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, μόνο το 8% αναφέρει τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Και κάτι τελευταίο να πούμε που έχει ενδιαφέρον και με αυτό να κλείσουμε. Στην ερώτηση ποιος ιδεολογικός χαρακτηρισμός σας ταιριάζει περισσότερο, βλέπουμε ότι ο φιλελευθερισμός εξακολουθεί να είναι πρώτος με 18,9% και δεύτερη σοσιαλδημοκρατία. Και τρίτη ο σοσιαλισμός. Άλλο σοσιαλδημοκρατία, άλλο σοσιαλισμός. Είναι πιο σκληρός ο σοσιαλισμός. Να διορθώσω κάτι. Η δεύτερη επιλογή δεν είναι κάποια, είναι το κανένα από αυτά πλέον. Όλο και περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν ότι δεν τους εκφράζει κανένα από αυτά. Η δημοκρατία έχει πέσει από το 20% στο 14%. Ο φιλελευθερισμός είναι λίγο σταθερός. Άρα αυτά διαβάζει ο Πρωθυπουργός και είπε χθες, κύριε Γεωργακόπουλε, ότι το νέο δίλημα είναι πρόοδος σε συντήρηση και όχι ταμπέλες αριστερά, κέντρο, δεξιά. Δεν ξέρω γιατί τα είπε, ξέρω σίγουρα τα διαβάζει και ξέρω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα αυτή την έρευνα την έχουν σε βοκαλίσει ήδη αυτή την εβδομάδα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είδατε.